αναφαρτών όλο το προηγούμενο διάστημα, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, μπήκε προστάρης στην οργάνωση της πάλης των μικρών αυτοαπασχολούμενων της περιοχής μας, απέναντι στην πολιτική αυτή που μας οδηγεί στη φτώχεια, την ανεργία και την υποβάθμιση της ζωής μας, τη δική μας και των οικογενειών μας. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία, ο Σύλλογός μας διαδραμάτισε ιδρυτικό ρόλο τόσο στην ΠΑΣΕΒΕ όσο και στη Λαϊκή Επιτροπή τοπικά, μαζί με σωματεία και φορείς της πόλης μας που εκφράζουν λαϊκά στρώματα που συντλίβονται το ίδιο με εμάς από τη βάρβαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κυβέρνησης, Περιφέρειας, των Δημοτικών Αρχών. Δείχνουμε τον δρόμο της ρήξης απέναντι σε όλους αυτούς που μας οδηγούν στην εξαθλίωση και τη μίζερη ζωή, εμάς και τα παιδιά μας. Δεν συμβιβαζόμαστε ούτε από τις φιέστες που στείνουν κάθε τόσο στον τόπο μας, φοβούμενοι μην η αγανάκτησή μας μετατραπεί σε δύναμη αγώνα απέναντί τους, ούτε με την κοροϊδία της κυβέρνησης για δίθεν μεταμνημονιακής εποχής και δίκαιης ανάπτυξης. Όταν τα μνημόνια είναι εδώ και εφαρμόζονται στο ακέραιο με τα μετωμένα πλεονάσματα έως το 2060. Ματωμένα πλεονάσματα που μας τραγκαλίζουν μαζί με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Μας στέλνουν με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο και τον αφανισμό, όχι γιατί είμαστε κακοί επαγγελματίες, αλλά γιατί δεν αντέχουμε άλλο να πληρώνουμε ως τα μόνιμα υποζύγια τις υπέροχες φορολογικές μας και ασφαλιστικές μας εισφορές. Αφού μόνο αυτές κατά περίπτωση μπορούν να ξεπερνάνε το 70% των εσόδων μας, πλέον ό,τι άλλο έχουμε να πληρώσουμε για τα έξοδα διαβίωσης δικά μας και της οικογένειάς μας. Για ποια ανάπτυξη μας μιλάνε και για ποιο νοικοκύρεμα στο Δήμο μας, όταν στα κεφάλια των παιδιών μας βρέχει σφαίρες και σοβάδες? Για ποιο Ολυμπιακό Δήμο μας μίλαγαν το 2004, όταν 15 χρόνια μετράμε θύματα και ζημιές κάθε φορά που βρέχει λίγο παραπάνω? Σαν κουσά μου και σφουγγαρίστρες η εικόνα της αγοράς μας, μια εμπόλεμη κατάσταση σε κάθε βροχή. Ανοχήρωτη πόλη, χωρίς καμία αντιπλημμυρική θωράκιση, και μία βροχή μπορεί να εξελιχθεί σε απειλή για τη ζωή, την περιουσία, τις επιχειρήσεις. Τι είναι αυτό που εμποδίζει να πάρθουν τα αναγκαία μέτρα για να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα? Μήπως επειδή αυτά τα έργα δεν αποφέρουν τα απαιτούμενα κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους? Μήπως επειδή είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλημμυρική προστασία του λαού να γίνεται με κριτήρια κόστους-οφέλους για το κεφάλαιο? Αυτή την πολιτική ακολουθούν κυβέρνηση, περιφέρεια και δημοτική αρχή και έχουν αποδείξει ότι δεν υπολογίζουν ούτε στις ανθρώπινες ζωές, ούτε ολόκληρες περιουσίες που φτιάχτηκαν με κόπο και υδρότα ολόκληρων οικογενειών. Καταγγέλνουμε τον εμπεριγμό της Δημοτικής Αρχής, που παρά τη δέσμευσή της για ξεχωριστό Δημοτικό Συμβούλιο με αυτό το θέμα, δεν το πραγματοποίησε ποτέ. Επίσης, καταγγέλνουμε την κυβέρνηση που σε διάφορες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, αντί να απαντήσουν επί τους ουσίας, λένε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, επιχειρώντας να αντιστρέψουν μια πραγματικότητα που ξέρουν και οι πέτρες στο Μενίδη. Μας έχουν καταδικάσει στον καρκίνο της κομματερής 53 χρόνια τώρα, σχεδιάζοντας την περαιτέρω διεύρυνσή της. Μας έχουν καταδικάσει στην πλήρη υποβάθμιση με το κλείσιμο σειρά δομών όπως η ΔΕΗ, η αφορία να υπολειτουργεί όταν τα χαράτσια μένουν, οι διοικητικές και υγειονομικές υποδομές του ΙΚΑ να περιορίζονται περαιτέρω. Να μην ξεχνάμε εδώ ότι οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι για διοικητικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ πρέπει να τρέχουμε στην άλλη άκρη της Αττικής, στην Παλίνη. Μας έχουν καταδικάσει να ζούμε μαζί με τα εγκληματικά κυκλώματα, τζόγο, όπλα, πορνεία, ναρκωτικά, γιατί είναι πολλά τα λεφτά άρη. Μας καταδίκασαν σε έλλειψη υποδομών παιδείας τόσο σε σχολεία όσο και σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Μας καταδίκασαν να κάνουμε σπίτι τα μαγαζιά μας, χωρίς ελεύθερο χρόνο, χωρίς χώρους αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού. Με όλα αυτά και τόσα άλλα προβλήματα που υπάρχουν, ο ΣΕΒΑ, ο Σύλλογος των Μικρών Επαγγελματιών Βιοτεχνών, χαιρετίζει τη σημερινή κινητοποίηση που δείχνει το δρόμο διεκδίκησης ώστε να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας μαζί με αυτές του λαού και της νεολαίας. Με υπομονή και συνέπεια απέναντι στα προβλήματα των συναδέλφων, ο ΣΕΒΑ αναπτύσσει πολύμορφη δράση στα μεγάλα και χρόνια ζητήματα που μας ταλανίζουν. Το νέο διοικητικό του ΣΕΒΑ, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να παλεύουμε στην οργάνωση του αγώνα των συναδέλφων απέναντι στη λέλαβα που μας φέρατε.
Με σύνθημα «Δεν έχουμε δύο ζωές να τους χαρίσουμε τη μία», καλούμε τους συναδέλφους μας όλους να συσπηρωθούν γύρω από το σύλλογό τους, απαιτώντας να δοθούν τώρα λύσεις στα ουσιώδη αυτά προβλήματα που μας αφορούν όλους μας. Απευθύνουμε κάλεσμα αγώνα στους συναδέλφους μας για νέο ραντεβού την Τετάρτη 3 Απριλίου και ώρα 5.30 στο Υπουργείο Οικονομικών.